Μένουμε στην ίδια θεματική ενότητα. Θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα μέτρα της κυβέρνησης, ξεκινώντας από την αγορά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρώην και επίτιμο πλέον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Είναι και πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κύριος Βασίλης Κορκίδης. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που σας βλέπω, έστω και διαδικτυακά. Και μετά από πολλά χρόνια, κύριε Πρόεδρε, μετά από χρόνια. Πράγματι, πράγματι. Λοιπόν, να τα δούμε λίγο. Αρχικά, είστε ευχαριστημένοι ως εμπορικός κόσμος από την προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει κάπως την αγορά? Τι λέτε? Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, η προσπάθεια αυτή στήριξης με παροχές και ρυθμίσεις πρέπει να είναι συνεχής. Και δεν σας κρύβω ότι ο αγώνας υπέρ των αδυνάτων πρέπει να έχει μια διάρκεια. Τα 12 χρόνια τα οποία προηγήθηκαν με τα τρία μνημόνια έχουν αφήσει πολλές πληγές στην αγορά και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον βλέπουμε μια κυβέρνηση να έχει κοινωνικά αντανακλαστικά και να παίρνει κάποιες σωστές αποφάσεις, όπως είναι αυτές οι επιλογές με την προτεραιότητα των 7 παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν και εξειδικεύθηκαν σήμερα. Βεβαίως, καμία ρύθμιση δεν λύνει το πρόβλημα. Mm-hmm. Απλώς το θεραπεύει προσωρινά, επουλώνει τις πληγές. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί η οικονομία μας πραγματικά να αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καλύψει όλες αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος. Είναι, κύριε Πρόεδρε, οι οφειλές προς το δημόσιο πάνω από 100 δισεκατομμύρια. 113 δισεκατομμύρια ευρώ οι οφειλές στο δημόσιο, 115 δισεκατομμύρια τα κόκκινα δάνεια, εκ των οποίων, αν σας πω ότι από αυτά τα 115 δισεκατομμύρια των δανείων, τα 72 δις είναι επιχειρηματικά, τα 39 δισεκατομμύρια είναι στεγαστικά και τα 9 δισεκατομμύρια καταναλωτικά. Καταλαβαίνετε ότι φτάνουμε σε ένα ύψος 256 δισεκατομμύριων ευρώ που αποτιμάται σήμερα το ιδιωτικό χρέος. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να καλυφθούν με ρυθμίσεις, ούτε μπορούμε να πηγαίνουμε και σε δόσεις διαβίου. Θέλει γενναίες αποφάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι, καταλαβαίνω μάλλον, ότι από τα 113 δις, εάν η κυβέρνηση και το κάθε επιτελείο δεν προσπαθήσει να βοηθήσει, δεν θα εισπράττει και το κράτος, έτσι δεν είναι? Θα μείνει πίσω στην ίσπραξη. Ακριβώς έτσι, αυτό λέμε. Από τη στιγμή που από τη μία δεν εισπράττει το κράτος, από την άλλη ο οφειλέτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αυτές τις οφειλές, είτε με τις δόσεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ή τις ρυθμίσεις, είτε με πάγιες ρυθμίσεις, νομίζω ότι πρέπει να πάμε, όπως πολύ σωστά το είπατε, σε γενναίες αποφάσεις. Για δηλαδή, πείτε μας εσείς, τι νομίζετε ότι θα πρέπει να κάνει ένα οικονομικό επιτελείο μιας κυβέρνησης για να βοηθήσει, να στηρίξει, αλλά και να εισπράξει, να πάρει πίσω χρήματα? Πρώτα απ' όλα, αυτό που κάνει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή να μην θέσει σε κίνδυνο δημοσιονομικό τη χώρα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Αυτό όμως το οποίο μπορεί να γίνει σίγουρα είναι να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να κουρευτούν πρόστιμα και προσαυξήσεις και να περιοριστούμε στην καθαρή αρχική οφειλή που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα ξεφουσκώσουμε αυτό το μπαλόνι, αν θέλετε, του ιδιωτικού χρέους. Θα πάμε σε κάτι πιο ρεαλιστικό και σε κάτι που μπορεί να ανταποκριθεί ο οφειλέτης ή ο δανειολήπτης. Είναι πολύ σωστή η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθείται σε περιόδους κρίσης, όπως την υγειονομική και την ενεργειακή που διανύουμε. Νομίζω ότι η μόνη ανταπόκριση, αν θέλετε, η μόνη αντίδραση είναι η επιδοματική πολιτική. Πολύ σωστά, σε προτεραιότητα τέθηκαν οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα αυτοί που αδικήθηκαν με την προσωπική διαφορά και από το γεγονός ότι δεν πήραν και την αύξηση του 7,75%. Άρα τα 300 ευρώ σε περίπου 1 εκατομμύριο συνταξιούχους ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή επιλογή στο να αξιοποιηθεί αυτό το δημοσιονομικό πλεόνασμα των 800 εκατομμυρίων που αυτή τη στιγμή έχει η κυβέρνηση και το δίδει στην κοινωνία και στην οικονομία, στο μικρομεσαίο και στον νοικοκυριά. Ξέρετε τι άλλο θέλω, κύριε Πρόεδρε, να δούμε λίγο τον εξοδικαστικό διακανονισμό. Γιατί δεν τρέχει πολύ, κυρίως για τις επιχειρήσεις, για τους εμπόρους και τους επιχειρηματίες? Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ περισσότερο. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει τη δυνατότητα συνολικής ρύθμισης των οφειλών προς το δημόσιο, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία.
Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βελτιωθεί σε 4 σημεία. Πρέπει να διευρυνθούν τα δάνεια, το είδος των δανείων αν θέλετε. Πρέπει να διευρυνθεί ο αριθμός των δανειοληπτών που μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό και πρέπει οι τράπεζες να είναι πιο συνεργάσιμες. Βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια πολύ μεγάλη από τον Υπουργό Οικονομικών στο να μπορέσει να φέρει τις τράπεζες σε μια συμφωνία ώστε να αντιμετωπίσουν με πιο ελαστικό τρόπο, αν θέλετε, όλους αυτούς τους δανειολήπτες. Το πρόβλημά μας ποιο είναι? Ότι αυτή τη στιγμή επισκέπτονται την πλατφόρμα του εξοδικαστικού ή την έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα 86.000 ενδιαφερόμενοι, 46.000 έχουν κάνει αίτηση και έχουν εξυπηρετηθεί οι 6.300 αιτήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες φάσεις. Αυτό δείχνει ότι από τα 25-26 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να είχαν ρυθμιστεί, έχουν ρυθμιστεί μόνο τα 2,5 δις, δηλαδή το 1/10. Μάλιστα. Λοιπόν, και προβλέπονται αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν, προβλέπονται βελτιώσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οπότε περιμένουμε να δούμε πόσο θα συνεργάσιμες θα είναι οι τράπεζες, αλλά και τα funds που έχουν πάρει το 80% των κόκκινων δανείων στα χέρια τους. Αυτές που έχουν αγοράσει και τα δάνεια, ναι. Λοιπόν, οι εταιρείες διαχείρισης. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Πρόεδρε, για την καλοσύνη που είχατε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου και σας εύχομαι κάθε καλό με υγεία πάντα. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.